Να δώσουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά φυσικά, με υγεία, στον Λάζαρο Παδόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Παδόπουλε? Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σαββούπουλε, και σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Αργιανούς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία, πρόοδο. Και με το καλό να αλλάξαμε σελίδα και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Εγώ είμαι σε όλους τους Αργιανούς, φαντάζομαι. Νιώθω ότι μπορούμε να χαμογελάμε πλέον. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδόπουλο, ότι ο Άρης, ειδικά μες στις γιορτές, πέρασε δύσκολες μέρες. Υπήρχε μια αβεβαιότητα, μια ανησυχία. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο τις γιορτές, όλο αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι περάσαμε δύσκολο εξάμεινο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τώρα αλλάζουμε σελίδα, αισιοδοξία. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι. Πόσο μάλλον τώρα, έτσι. Ναι. Ποιες πληροφορίες έχετε συλλέξει εσείς για τον Άλεξ Κάλλας που σας κάνει να είστε έτσι λίγο πιο αισιόδοξος και να χαμογελάτε, όπως μας λέτε, λίγο παραπάνω? Λοιπόν, το πρώτο και το κυριότερο και το άμεσο είναι οι πληρωμές. Ναι. Και τη διάθεση έως προπληρωμένο. Έχουν διάθεση να προπληρώνουν, έχουν τη διάθεση να πληρώνουν κάθε εβδομάδα, άντε στη χειρότερη κάθε 15 μέρες. Είναι και πιο πρακτικό και πιο ελεγχόμενο και οι ποδοσφαιριστές και οι υπάλληλοι θα έχουν χρήματα στην τσέπη τους. Και το κυριότερο εγώ που ένιωσα, και το ένιωσα πραγματικά έντονα, το όραμα που βλέπω, ότι έχουν όραμα αυτοί οι άνθρωποι για τον Άρη, για ένα μεγάλο Άρη. Μάλιστα. Βέβαια, το σημαντικό είναι να δούμε και τον κύριο Κάλλας και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτό το θέλει και όλος ο κόσμος του Άρη, να τον δει από κοντά, να τον ακούσει, να μιλάει για αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι τότε, βέβαια, το σημαντικό είναι να γίνουν 2-3 πράγματα που δεν έγιναν όλους αυτούς τους μήνες. Και κυρίως να γίνει εκαθάριση. Και το λέω εσάς γιατί είστε και μέλος της διοίκησης ακόμη στην ΠΑΕ, της υποεκαθάριση ΠΑΕ. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Πολύ σωστά το εντοπίζετε. Το πρώτο, εμείς έχουμε βάλει και οι τρεις και τα τρία μέλη, και ο πρόεδρος και εγώ και ο Κώστας Κωνσταντινίδης, έχουμε βάλει δεν ξέρω πόσες φορές αυτή την υπογραφή μας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι η τελευταία, γιατί είναι η βάση για να προχωρήσει το όλο επιχείρημα, για να λάβει σάρκα και οστά και η θυσία όλου του συλλόγου. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι πρόκειται για μεγάλη θυσία. Ταλαιπωρείται ο σύλλογος σε μικρές πόλεις, μικρά χωριά, είναι θυσία. Οπότε για να πάρει σάρκα και οστά και να δοθεί όραμα και να γίνει πράξη όλο αυτό το εγχείρημα, πρέπει να είναι βάση είναι αυτό, η αρχή. Μάλιστα, άρα εσείς μας ξεκαθαρίζετε ότι ούτως ή άλλως έχετε βάλει την υπογραφή σας και θα τη βάλετε και ξανά αν χρειαστεί για να ξεκινήσει η καθάριση. Έχω ξεχάσει το λογαριασμό πόσες φορές βάλαμε την υπογραφή μας. Και πρέπει να προσέχουμε που βάζουμε την υπογραφή μας, σωστό κύριε Παπαδόπουλε. Τον Άρη δεν προσέχουμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τον Άρη δεν προσέχουμε. Να προσέχετε, γιατί εντάξει. Και να βγάλουμε και καμία αίτηση τώρα. Θα είστε, κύριε Παπαδόπουλε, και στο νέο διοικητικό σχήμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, ακούγεται κάτι ότι μπορεί να ασχοληθείτε ως έφορος με το ποδοσφαιρικό του Άρη? Εντάξει, ακόμα συζητήσεις, αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν έλειψα σε κανένα προσκλητήριο τα τελευταία χρόνια. Είχα τη διάθεση να βοηθήσω ακόμα και σε διαφορετικά σχήματα, δεν θέλω να λέω ονόματα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φυσικά και τώρα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις να βοηθήσω το σύλλογο εκεί που μπορώ, έτσι. Ναι. Εκεί που μπορώ. Μα δηλαδή μας λέτε ότι σας έχει γίνει επαφή, έχετε κάνει. Γίνονται κάποιες ζυμώσεις, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλα παιδιά, είναι και οι παλέμαχοι. Ναι. Μας τιμούν την παρουσία στις τρεις παλέμαχοι από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και ο Κώστας ο Κούης και ο Γιώργος ο Ζήτρος, ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης. Και δεν ξέρω αν γίνονται συζητήσεις και με τον Νίκο τον Χριστίδη για την Αθήνα. Να είναι ένας άνθρωπος δικός μας, πάλι από τους παλέμαχους, ένας θρύλος του συλλόγου μας. Ναι. Πιθανότατα να είναι και αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει αυτό το όνομα. Γίνονται συζητήσεις. Το βγάλατε εσείς, δεν πειράζει. Ενημερώσατε εσείς τον κόσμο. Δεν είναι... Μα αυτή είναι και η έννοια της ενημέρωσης. Δεν... Γιατί πρέπει να κρατάμε, να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν είναι να κρατάμε μυστικό ότι ο Άρης ενεργοποιεί ανθρώπους όπως ο Κούης ή ο Χριστίδης, δηλαδή τη ζωντανή του ιστορία, δηλαδή πραγματικά αυτό θέλουμε όλοι. Έτσι, και αυτό θέλει και ο κόσμος του Άρη. Είναι επιπλέον ενθουσιασμό. Εγώ εκτός όλων αυτών επαναλαμβάνω, νιώθω και το όραμα από την Αμερική. Το νιώθω σαν να είναι εδώ. Και όπως είπατε προηγουμένως ότι θέλει ο κόσμος να τον δει. Ναι. Το ίδιο πιστεύω ότι θέλει να έρθει και αυτό στο συντομότερο. Ναι. Να σας πω κάτι. Όταν ο Κούης και ο Χριστίδης και ο Ζήνδρος
βγάζω εσάς τους υπόλοιπους παράγοντες, αλλά όταν αυτοί συμπορεύονται με μια κατάσταση, δεν μπορεί να μην έχουν δει κάποια πράγματα. Και αυτούς, πίσω από αυτούς μπορεί να συνταχθεί και όλος, και να σου πω, και να φύγει και αυτή η μύρλα, η γκρίνια, ναι, πίσω από φύγει, τέτοια ονόματα. Να φύγει. Εγώ, ένας λόγος που ήθελα σήμερα να βγω στον αέρα είναι να σημειώσω κάποια πράγματα σχετικά με αυτή την κουβέντα που είπατε. Πρέπει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έχοντας αλλάξει σελίδα, έχεις ανάρθει ενθουσιασμός, να μην μείνουμε σε μικρότητες, δεν θέλω εκείνον, δεν θέλω τον άλλον. Δηλαδή έγινε ένα καινούριο σχήμα διοικητικό, εγώ δεν θα ήθελα να είναι ο τάδε, και εγώ μπορεί να, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιο όνομα που θα χρησιμοποιήσω μάλλον ένα όνομα ενός φίλου και συμπαθέστατου ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα, ξέρεις κάτι έγινε το ΑΣ, ο ΑΣ συμβούλιο και εμένα δεν μου αρέσει ο Αγγελούσης και ξέρω εγώ. Αυτά να τα περάσουμε, να τα αλλάξουμε σελίδα. Ναι. Δεν κάνουν κακό αυτά τα πράγματα. Γιατί, να σας πω και κάτι. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα όλες αυτές οι σκέψεις δεν θα τα θυμόμαστε. Θα είναι παρελθόν. Όταν ο Άρης θα φτάσει εκεί, αυτά τα πράγματα δεν θα τα θυμόμαστε. Έχουν σκοτεινιάσει στο μυαλό μας. Είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν θα φτάσει ο Άρης εκεί που θα φτάσει, και είμαι βέβαιος σύντομα, όλα αυτά τα πράγματα θα σκέφτεται κανείς. Εγώ σκεφτόμουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Θα τα έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να ξεχάσουμε προσωπικά οτιδήποτε για να πάει ο Άρης μπροστά. Και θα πάει ο Άρης μπροστά. Αυτή τη φορά θα τελείωσε. Είναι μονόδρομος. Αυτή η ομάδα που αναφέραμε και θα συμμετέχουν οι άνθρωποι που είπατε, εσείς, ο κύριος Μπακούρας, ο Ντίνος Οκούης, ο Ζίνδρος, ο Κώσο Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Ιακουμίδης, κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένα άτυπο διοικητικό συμβούλιο μέχρι να πάμε στη διαδικασία να γίνει νέα ΠΑΕ. Έτσι κάπως, έτσι. Σαν ένα άτυπο διοικητικό συμβούλιο που θα τρέξει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μάλιστα. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εντάξει, θα είστε περισσότερο στο ποδοσφαιρικό τμήμα κοντά, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που το έχετε ζήσει το ποδόσφαιρο. Ναι, και ανάμεσα στα δύο συμβούλια. Εντάξει, θα οριοθετηθούν οι ρόλοι, έτσι, ακόμα είναι στην αρχή. Πάντως έχουν επιλογή αυτά τα άτομα. Αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, ναι, με αυτά τα άτομα θα πορευτούμε. Ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Έτσι δεν θα είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία. Θα έχουμε συνεχώς επαφή και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη και μεταξύ μας. Ο Δημήτρης ο Καλατζίδης, λογικά κύριε Παπαδόπουλο, θα έχει το ρόλο του θεματοφύλακα της επένδυσης του αδερφού του στην ομάδα. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω ένα κάλεσμα για την Κυριακή, τον κόσμο. Ναι. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα. Πρέπει να νιώσουμε ότι παίζουμε Super League την Κυριακή. Εγώ έτσι το φαντάζομαι. Γιατί, να σας πω και κάτι, εγώ πώς βλέπω και το 5 η ώρα. Η Νόβα μας κλείνει το μάτι, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Σε βάζει 5 η ώρα, ώρα Super League. Μας κλείνει το μάτι η Νόβα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο. Βέβαια, είναι και το πρώτο παιχνίδι για τη νέα χρονιά. Είναι μια νέα κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει. Και καλό είναι. Είναι νυχτερινό το μάτς. Ναι. Άλλη αίσθηση είναι ενός νυχτερινού μάτς και εδώ νυχτερινό θα είναι. Ναι. Μας τιμάει, εγώ εισπράττω τη μετάθεση της ώρας στις 5. Τιμητική για την ομάδα. Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε για την Νόβα. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι διαφορετικό το 3 και διαφορετικό το 5. Από εκεί πέρα όμως, εγώ θα σας πω ρεαλιστικά ότι το πρώτο παιχνίδι, αν δεν είχε μεταγραφές μέσα, κάποιοι ακόμα θα κάτσουν στον καναπέ τους. Έχω την αίσθηση ότι το τεστ θα είναι το παιχνίδι το εντός έδρας μετά την Καβάλα. Για να δείτε το κατά πόσο έχει πιστεί ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος ακόμα ακούει, βλέπει βέβαια κάποια θετικά στοιχεία στο ξεκίνημα, αλλά ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος και από τη δική σας ψυχολογία, ως φίλαθος, άμα το δείτε, αν είχε και 2-3 μεταγραφικά αποκτήματα, εκεί τότε θα είχε και πιο μεγάλη προσέλευση κόσμου. Συμφωνώ, αλλά μην το μεταφέρετε σε μένα, γιατί εγώ προσωπικά. Όχι, ρεαλιστική προσέγγιση κάνω. Δεν ζητάω τον κόσμο. Ναι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έλειψα ποτέ από το γήπεδο και με οποιαδήποτε διοίκηση. Δεν μπορεί αυτό να μου το αρνηθεί κανείς. Άρα νομιμοποιούμε. Δεν μπορεί κανείς να μου πει καλή στον κόσμο τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εγώ ήμουνα στο γήπεδο εκεί με όλες τις διοίκησεις. Γι' αυτό νομιμοποιούμε να το ζητήσω. Επαναλαμβάνω, μας τιμάει η αλλαγή της ώρας και πρέπει και εμείς να τιμήσουμε τους εαυτούς μας. Όταν σε τιμάει ο άλλος, εσύ θα αρνηθείς την τιμή. Εγώ έτσι το εισπράττω. Και ένα γεμάτο γήπεδο και μια αθρώα προσέλευση του κόσμου, κύριε Παπαδόπουλε, θα
περάσει και ένα μήνυμα στους ποδοσφαιριστές που βλέπουν και αυτοί δύο-τρία πράγματα να γίνονται από τις πρώτες μέρες και να αλλάζουν τα πράγματα στο ρίσιο, η καθημερινότητά τους, ότι και στον κόσμο έχει περάσει αυτό και θα περάσει και στους ποδοσφαιριστές προφανώς κάτι τέτοιο, αν ισχύσει την Κυριακή. Έτσι. Με λαχτάρα περιμένω συνεχίσει. Εγώ το λέω για να είμαστε προσγειωμένοι, επειδή όση εμπειρία μπορεί να έχω στον χώρο, ξέρω και την αντίδραση του κόσμου του Άρη, θα περιμένει μια-δυο εβδομαδούλες ακόμα για να δει κάποια πραγματάκια και μετά πιστεύω ότι εφόσον γίνουν τα πράγματα όπως τα περιγράφει ο κύριος Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Άρης πραγματικά θα έχει γεμάτο γήπεδο και στην Τρίτη Εθνική. Αλλά θέλει και ο κόσμος, ξέρετε, μια-δυο εβδομαδούλες με όλα όσα έχει δει και έχουν. Έχετε δίκιο, δεν αφιβάλλω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό βήμα και πρέπει και ο κόσμος να συμπαρασταθεί. Με τους διαιτητές τι θα κάνουμε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε. Εγώ το μόνο που ζητάω τους διαιτητές. Εκεί δεν υπάρχει αισιοδοξία, να ξέρετε. Ό,τι και να μου λέτε εσείς, ό,τι και να μου λένε όλοι. Να μην ο ρόλος μου να μην παραξηγηθεί, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές, εντός εισαγωγικών, να έχουν ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, να μεταφέρω τι πρέπει να γίνουν με βάση τον κανονισμό, τι πρέπει να κάνουν, πού δεν πρέπει να ξεφεύγουν τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτό που θα ζητούσα από τους διαιτητές, και το λέω στον αέρα, έτσι, δεν ξέρω αν μας ακούει κανείς από αυτούς, θα ήθελα, δέχομαι τις αντίπαλες ομάδες να έρχονται στο γήπεδο ή αντιμετωπίζοντας την ομάδα μας να έχουν έναν ενθουσιασμό, έτσι, με πάθος, είναι κατανοητό αυτό, έτσι, παίζουν με τον Άρη. Πρέπει να το δεχτούμε. Αλλά αυτό το πάθος, αυτός ο ενθουσιασμός να μην υπερβαίνει τα όρια και έχουμε προβλήματα. Δηλαδή πάνω στον ενθουσιασμό μας παίζουν υπερβολικά σκληρά και αντιαθλητικά. Αυτό θέλω να ζητάω κυρίως από τους πρώην συναδέλφους μου. Είναι σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, το πάθος ενός ποδοσφαιριστού που θα έρθει στο γήπεδο στο Βικελίδη να παίξει με τον Άρη, θα υπερβάλλει, δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά μέχρι ένα σημείο να μην έχουμε προβλήματα. Θέλω να δείτε πάντως, να πάρετε το βιντεάκι, γιατί πρόσφατα ο Πανσεραϊκός φώναζε αρκετά. Θέλω να πάρετε το βιντεάκι από το Εύρος Σουφλίου Πανσεραϊκός, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Έχει σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής, που είναι πέναλτι κανονικά, αλλά με παρέβαση του επόπτη το πέναλτι γίνεται φάουλ υπέρ του Εύρου Σουφλίου και μένει το 0-1. Επειδή εγώ είμαι διαιτητολάγνος, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχω δει τη συγκεκριμένη φάση, επειδή φωνάζουν πολύ στις αίρες και φωνάζουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ο Άρης κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, δεν θα ασχολούμαστε ούτε με τους διαιτητές, ούτε με το τι κάνει ο Πανσεραϊκός και η Καβάλα. Απλά τώρα στην αρχή πρέπει να δώσουμε και εκεί τη βάση, γιατί υπάρχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Για την Καβάλα είναι το μάτι της χρονιάς. Μόνο με αυτό το παιχνίδι ασχολούνται ήδη. Με το παιχνίδι με τον Άρη την άλλη εβδομάδα. Ο Άρης πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και δεν θα έχει ζητήματα. Αλλά θα πρέπει μέχρι τότε να ασχολούμαστε και με τους άλλους. Τι να κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, Άρης είμαστε. Αυτά θα τα ξεπεράσουμε. Δεν το συζητάω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παδόπουλε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι ξανά άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και κυρίως Αριανούς. Και καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.